Με αφορμή την πρόσφατη ημερίδα κατά των επενδύσεων εξορίξεων χρυσού, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη ημερίδα και ποια ουσιαστικά ήταν και τα αποτελέσματα που βγήκαν από αυτή. Κύριε Χαρίτου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Χαρίτου, λοιπόν, και εσείς ήσασταν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρακολουθήσατε και εσείς την ημερίδα, η οποία το νόημά της ήταν ουσιαστικά πόσο αποτρεπτικές πρέπει να είναι οι επενδύσεις χρυσού. Θα θέλαμε και εσείς να μας πείτε από την πλευρά σας τι ακριβώς υπόθηκε σε μια τέτοια ημερίδα και ουσιαστικά ποιος είναι ο διτός καταστροφικός μέσα εισαγωγικά ρόλος του χρυσού και στο περιβάλλον αλλά και στους ανθρώπους. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια κλιμάκωση των πρωτοβουλειών, έτσι ώστε ένα θέμα που διαρκώς συζητούμε εδώ στην περιφέρεια Θράκη, ενδεχόμενα να ακούει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, μια πολύ καλή αφορμή για να έρθει στο κέντρο των εξελίξεων, να έρθει στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, έτσι ώστε να αναδειχθούν και εκεί τα σοβαρά προβλήματα που προφανώς θα υπάρχουν στην περιοχή αν προχωρήσει μια τέτοια εξορυκτική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω, κύριε Χονδρόπουλε, σε μια περίοδο που όλη η Ευρώπη συζητά και είναι ανήσυχη για τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Την ανάγκη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της προστασίας των φυσικών πόρων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αντιληπτό η δική μας αγωνία εδώ στην αυτή τη γωνιά της Ευρώπης, στη Θράκη, ότι από ένα ενδεχόμενο να προχωρήσει όπως τουλάχιστον άφησε να αναλυθεί με την αναφορά του Πρωθυπουργός της χώρας στην Διεθνή Έκθεση, να επεκταθεί δηλαδή η δραστηριότητα της Eldorado Cold και στην περιοχή της Θράκης. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είχαμε βήκο ότα, ότι υπήρχε ένα φόρουμ στο οποίο τέθηκαν ανοιχτά και καθαρά τα δικά μας αιτήματα, οι δικές μας ανησυχίες, ότι μια τέτοια προοπτική αυτό που θα κάνει είναι να μειώσει τα ισχυρά συντηρητικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή μας στους άλλους κρίσιμους τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός και ουσιαστικά θα υποβαθμίσει μια εξαιρετικά όμορφη, μια εξαιρετικά αηφόρα περιοχή με έναν τεράστιο πολιτισμό. Όλα αυτά ήταν στο κέντρο της συζήτησης μαζί με άλλες επιτροπές, αγώνα από άλλες χώρες βαλκανικής. Mm-hmm. Νομίζω από πολλές πλευρές, είτε από την πλευρά της πολιτικής που είχα τη χαρά αλλά και την ευτυχία να είμαι από τους πρώτους μάλιστα ομιλητές σε αυτό το φόρουμ, αλλά και από την πλευρά των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης όπως ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης που μίλησε εκτεταμένα, οι άλλοι δήμαρχοι, οι επιτροπές αγώνα και από τη Διανομαρχιακή και της Χαλκιδικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ήταν πραγματικά μια ουσιαστική συζήτηση για ένα μεγάλο ναι στη ζωή και ένα μεγάλο όχι στις εξορίξεις του χρυσού. Mm. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα από καλύτερη μέρα, από καλύτερες θέσεις, με μεγαλύτερες δυνατότητες μπορούμε να διεκδικήσουμε έτσι ώστε η περιοχή να αποφύγει τελικά αυτήν την αρνητική εξέλιξη. Κύριε Χαρίτου, για να δώσουμε και το διεθνές νόημα όλης αυτής της συζήτησης που έγινε, είχαμε και ομιλητές από την Τουρκία και τη Ρουμανία όπου έχουν γίνει εξορίξεις χρυσού και οι οποίοι έφεραν και το δικό τους αποτύπωμα, το δικό τους ουσιαστικά όχι στο Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω συμμετείχαν, κύριε Χονδρόπουλε, κυρίως η Εθνική Επιτροπή κατά του χρυσού της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Αλλά και η Επιτροπή κατά του χρυσού στην Τουρκία, ιδιαίτερα στα mm-hmm. παράλια. Mm-hmm. Δύο περιοχές, δύο χώρες γειτονικές, που παρόμοιες εταιρείες δραστηριοποιούνται με τον ίδιο σκοπό να πάρουν από το υπέδαφος των χωρών, όπως και στη δική μας χώρα, το πλούτο, το χρυσό, και βέβαια να αφήσουν πίσω τα τοξικά απόβλητα που θα έχουν να τα διαχειριστούν οι τοπικές κοινωνίες. Και οι επόμενες γενιές. Ακριβώς ό,τι γίνεται και εδώ, κύριε Χοντρόπουλε, ή ό,τι θα επιχειρηθεί να γίνει και εδώ. Νομίζω το μήνυμα ήταν σαφές, η ανησυχία ήταν κοινή, η κραυγή αγωνίας που εκφράστηκε από τους συνομιλητές ήταν επίσης καθαρή, ότι δεν θέλουν και αυτοί τις δραστηριότητες, την εξορυκτική δραστηριότητα του χρυσού στις περιοχές τους. Νομίζω ενώσαμε φωνές και κυρίως στείλαμε μια κοινή φωνή στο ευρωπαϊκό περιβάλλον,
στους ευρωβουλευτές που ήταν παρόντες, και ήταν σχεδόν όλοι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο. Θέλω να πιστεύω και με την παρουσία στα μέσα, αλλά και με τον τρόπο που αναδείχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω στείλαμε πολύ χειρά μηνύματα και νομίζω μπορούμε καλύτερα σήμερα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη, κύριε Χονδρόπουλο, ότι αν δεν πάρουμε τέτοιες μεγάλες πρωτοβουλίες σε πιο ευρύτερη κλίμακα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε απέναντι μας τεράστια συμφέροντα με τεράστια ισχύ, που προφανώς έχουμε ανάγκη από συμμαχίες, έχουμε ανάγκη από διεθνοποίηση, έχουμε ανάγκη οι αγωνίες μας να φτάνουν στους λαούς και να ευαισθητοποιούν τους λαούς ευρύτερα πέραν της χώρας μας, για να μπορέσουμε στο τέλος να αποτρέψουμε τέτοιες αρνητικές εξελίξεις. Εσείς, κύριε Χαρίτου, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να διευκολύνει ακόμα περισσότερο το τοπίο? Γιατί βλέπουμε και στις κουριές ότι σιγά σιγά όσο πάει διευκολύνεται το τοπίο για τις εταιρείες χρυσού. Έχετε δίκιο, αλλά θεωρώ είναι μια διαφορετική περίπτωση η περίπτωση εδώ στη Θράκη. Χωρίς να υποτιμώ τις τεράστιες διαστάσεις που έχει. Το άνοιξε είναι αλήθεια άκομψε ο πρωθυπουργός της χώρας. Θα θυμάστε, είστε έγκριτος δημοσιογράφος, ότι λίγο πριν τις εκλογές, όταν επισκέφθηκε τη Θράκη και μάλιστα τη Ροδόφη, είπε ότι θα αποτελέσει για τον Γύριο Μητσοτάκη η Θράκη πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα. Λίγους μήνες αργότερα, από τη διεθνή έκθεση μας ευνηδίασε, λέγοντας πως διαπραγματεύεται με την Ελδοράντο. Αντιλαμβάνεστε ότι ή εμείς δεν καταλάβαμε καλά, ή δεν μας είπε την αλήθεια, κύριε Χονδρόπουλε, για το τι έλεγε πριν τις εκλογές. Το βέβαιο είναι ότι στους σχεδιασμούς είναι ότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά φάνηκε άλλωστε, κύριε Χονδρόπουλε, και από το γεγονός ότι ενώ γίνεται πολλή συζήτηση κυρίως για να την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, κυρίως αυτών που έχουν, που είναι βιώσιμα, που σέβονται το περιβάλλον. Για πρώτη φορά πέρασε τον περασμένο μήνα στη Βουλή των Ελλήνων η ειδική διάταξη, κύριε Χονδρόπουλε, που και η εξορυχτική δραστηριότητα του χρυσού ως επένδυση μπορεί και αυτή να ενταχθεί στα αναπτυξιακά σχέδια και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θέλουν να τους δώσουν μόνο γη και ύδρα, αλλά και χρήμα, κύριε Χονδρόπουλε. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Ότι αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν απέναντι στα συμφέροντα. Όμως θέλω να πιστεύω πως η κοινωνία μας είναι όρημη. Οι φορείς έχουν γνώση, έχουν επίγνωση, έχουν ένα ραγές μέτωπο και είμαι αισιόδοξος, και αυτή την αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει όλη η κοινωνία, ότι μπορούμε στο τέλος να ανακόψουμε και να ανατρέψουμε αυτούς τους σχεδιασμούς και αυτές τις επιλογές. Για να μείνουν μόνο στα χαρτιά. Στο χέρι μας είναι, και πιστεύω και η κοινωνία που μας παρακολουθεί, αλλά νομίζω και όλοι οι πολίτες στη Θράκη αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει πολιτικά κόμματα, υπερβαίνει ιδεολογίες. Ένας είναι ο στόχος, κοινός ο στόχος, να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για ένα καταστροφικό για το μέλλον και της περιοχής μας, αλλά και το μέλλον των παιδιών μας. Και ένα τελευταίο, κύριε Χαρίτου, επειδή βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει και εσείς και οι άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, υπάρχει μια συσπήρωση απέναντι στις επενδύσεις αυτές. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που φτάσουμε στο έσχατο σημείο, δηλαδή όταν όπως λέμε, το μαχαίρι φτάσει στο κόκαλο, την τελευταία στιγμή, ποια στιγμή, τι ακριβώς θα γίνει? Θα βγούμε πάλι στους δρόμους, πάλι? Παρακαλώ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι σε εξέλιξη μια σειρά διεργασίες. Με συγχωρείτε, μια σειρά διεργασίες, μια σειρά πρωτοβουλίες. Ήδη γνωρίζω ότι σήμερα γίνονται συναντήσεις στην Αθήνα, σε ανώτατο επίπεδο, από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Είμαι εκπροσώπης τους, θέλω να πιστεύω, και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είμαστε σε μια διαδικασία πρωτοβουλειών, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο μηδέν που περιγράψατε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουν και οι εταιρείες αλλά και η κυβέρνηση ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν κάνουμε βήμα πίσω και θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας, γιατί τον αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω αυτό είναι και το πιο ισχυρό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε παντού. Κύριε Χαρίτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.